Θέλουμε και σήμερα και από αυτό το βήμα να εκφράσουμε τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας σε όλους όσοι έζησαν τον πύρινο εφιάλτη, σε όλους όσοι από τη μια στιγμή στην άλλη είδαν να καταστρέφεται το σπίτι τους, ο τόπος τους, οι ζωές τους. Είμαστε μαζί στον αγώνα να σταθούν ξανά στα πόδια τους, να πάρουν πίσω τη ζωή τους. Και όσο κρίσιμο ζήτημα είναι να στηριχτούν όλοι οι πληγέντες και τελικά να αποκατασταθεί πλήρως ό,τι κατέστρεψε η φωτιά, άλλο τόσο κρίσιμο είναι να μην ξεχαστούν οι εγκληματικές ευθύνες, να αναδειχτούν οι αιτίες, πώς και γιατί φτάσαμε ως εδώ, να βγουν όλα τα αναγκαία συμπεράσματα. Μπορείτε να ζητάτε όσες συγγνώμες θέλετε, να επικαλείστε λάθη, παραλήψεις, να υπόσχεστε ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν. Όμως εδώ δεν μιλάμε για άλλο ένα καλοκαίρι με μεγάλες πολυήμερες φωτιές. Μιλάμε για μια τεράστια οικολογική καταστροφή, καταστροφή λαϊκών περιουσιών. Πάνω από 1.200.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη μαζί με σπίτια και καλλιέργειες. Και αυτή η τεράστια καταστροφή δεν οφείλεται σε κάποια επιμέρους λάθη, σε κάποιες επιμέρους παραλήψεις. Άλλωστε, οι υπουργοί σας, με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, διαβεβαίωναν σε όλους τους τόνους ότι δήθεν έχει γίνει μια εξαιρετικά πρότυπη δουλειά, μια πραγματική τομή φέτος, όχι μόνο όσον αφορά τα μέσα, τους εξοπλισμούς, αλλά και το προσωπικό. Αυτά έλεγαν. Το πρόβλημα όμως βρίσκεται στην απουσία μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των δασών. Και σε αυτό το πλαίσιο λείπει ένα σύγχρονο, συνολικό σχέδιο αντιπυρικής προστασίας με επίκεντρο την πρόληψη, εξειδικευμένο και για κάθε δασικό σύμπλεγμα. Τέτοιο ολοκληρωμένο επιστημονικό σχέδιο δεν είχε ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε και καμιά προηγούμενη κυβέρνηση. Εκτός κι αν μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι φεύγοντας άφησε τουλάχιστον στα κυβερνητικά συρτάρια κανένα τέτοιο σχέδιο και όχι κάποια αποσπασματικά μέτρα που κινούνται στην πεπατημένη. Ακούσαμε ξανά τα περί κλιματικής κρίσης, πρωτοφανούς επίθεσης της φύσης και άλλα παρόμοια. Λες και χρειάζεται πολύ μυαλό για να καταλάβει κάποιος ότι αυτό λίγος πολύ πάντα ισχύει και θα ισχύει πολύ περισσότερο στο μέλλον. Γι' αυτό και ένα κράτος, μια κυβέρνηση, για αυτά τα αρνητικά σενάρια, για τέτοιες κρίσεις και προβλήματα πρέπει να προετοιμάζεται. Δυστυχώς όμως το αστικό κράτος σας και η κυβέρνησή σας, ακριβώς επειδή πορεύονται με συμφέροντα των λίγων, με τα συμφέροντα των ομίλων και όχι των πολλών, του ελληνικού λαού δηλαδή, δεν παίρνει μέτρα προστασίας της ζωής, της περιουσίας του ελληνικού λαού, γιατί τα θεωρεί κόστος. Τρανταχτή απόδειξη ότι όχι μόνο δεν είστε προετοιμασμένοι, αλλά χρησιμοποιείτε κιόλας την κλιματική κρίση ως δικαιολογία για να καλύψετε ανεπάρκειες, τα κενά, τις τεράστιες ελλείψεις σας. Για πείτε μας λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, και όλοι εσείς που έχετε κάνει καραμέλα την κλιματική κρίση και ορκίζεστε στο περιβάλλον. Η κλιματική κρίση φταίει που φέτος στην Αττική δόθηκαν μόλις 30.000 ευρώ για δασικούς δρόμους. Η κλιματική κρίση φταίει που ο μέσος όρος ηλικίας των πυροσβεστών είναι 45 με 50 χρονών, εξουθενωμένοι από τις τεράστιες μετακινήσεις και τη συνεχή επιφυλακή. Στα Γεράνια Όρη μετακινήσατε πυροσβέστες ακόμα και από τον Εύρο. Και μετά σας φταίει η κλιματική κρίση. Σαν δεν ντρεπόμαστε. Και εδώ που τα λέμε, τέτοιες μεγάλες καταστροφές σαν τη φετινή είχαμε και πριν 30 χρόνια. Για παράδειγμα, το 1988, 33 χρόνια πριν, κάηκαν στη χώρα μας 1,5 εκατομμύριο στρέμματα δασικής και γεωργικής γης.
Το 1999, 22 χρόνια πριν, καταγράφηκαν οι περισσότερες πυρκαγιές των τελευταίων 25 ετών. Το 2000, 21 χρόνια πριν, ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή. Κάηκαν 1,6 εκατομμύρια στρέμματα. Το ίδιο και με τις πλημμύρες. Το Μάρτιο του 1987, 34 χρόνια πριν, στις μεγάλες πλημμύρες είχαμε 10 νεκρούς. Τον Αύγουστο του 1990, μια άλλη μεγάλη πλημμύρα έπνιξε 5 ανθρώπους στην κεντρική Ελλάδα, και το Νοέμβριο του 1992 μια ισχυρή βροχή ισοπαίδωσε την Καβάλα, καταστρέφοντας το 70% του οδικού της δικτύου και σκοτώνοντας 4 ανθρώπους. Τότε βέβαια κανείς δεν μιλούσε ακόμα για την κλιματική αλλαγή ως το τέλειο άλοθη για όλες τις καταστροφές. Ακόμα κι αν δεχτούμε ότι αυτές οι καταστροφές ήταν τα πρώτα σημάδια της κλιματικής αλλαγής, τι σας εμπόδισε όλους εσάς που κυβερνήσατε συνεχώς 30 χρόνια τώρα και πλέον να πάρετε μέτρα, να προσαρμόσετε σχέδια, να φτιάξετε υποδομές ώστε να περιορίζονται οι ζημιές, να προστατεύεται ο λαός? Η απάντηση είναι μία: η πολιτική της στήριξης των καπιταλιστικών κερδών σε βάρος των λαϊκών αναγκών και συμφερόντων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αναμφίβολα την πρώτη ευθύνη σήμερα. Αλλά όλοι όσοι κυβερνήσατε βρίσκεστε στο κάδρο των ευθυνών και όχι έξω από αυτό. Όλοι σας έχετε λερωμένη τη φωλιά σας. Διαχρονικά εγκληματίσατε κατά του λαού, κατά των δασών και του περιβάλλοντος. Ποια κυβέρνηση, ενώ τα δάση αποτελούν το 65% του εδάφους της χώρας μας, έδωσε πάνω από το 0,04% του κρατικού προϋπολογισμού για τα δάση και την προστασία τους? Ποια κυβέρνηση ενίσχυσε τα δασαρχεία για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες ανάγκες της δασοπροστασίας? Η Νέα Δημοκρατία από τα 17,7 εκατομμύρια ευρώ που ζητούσαν τα δασαρχεία όλης της χώρας για έργα αντιπυρικής θωράκισης, πίστωσε μόλις 1,7 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μόλις το 10% των αναγκών τους. Και εδώ επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι δεν μπορεί να δικαιολογείται, γιατί επί των ημερών του, την περίοδο 2016 έως 2019, έδωσε ακόμα πιο λίγα. Για την προστασία του λαού από τις πυρκαγιές δεν έχετε, λέτε, χρήματα, αλλά για να χρηματοδοτείτε τόσα χρόνια την ελληνική αποστολή που βρίσκεται, που λέτε εσείς, στο Αφγανιστάν, βρίσκεται 300 εκατομμύρια το χρόνο. Μάλιστα, δεν σας αρκούσε καν η δεύτερη θέση που βρισκόμασταν ως Ελλάδα στις νατοϊκές δαπάνες. Διαθέσατε 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ για να φτάσετε στην πρώτη θέση. Ποια κυβέρνηση προχώρησε στην κατάργηση της αντιεπιστημονικής διάσπασης της δασοπροστασίας με τον εγκληματικό, τον δολοφονικό διαχωρισμό της πρόληψης από τη δασοπυρόσβεση? Καμιά. Όλοι σας διατηρήσατε αυτό το έγκλημα που το πληρώνει ο λαός για πάνω από 20 χρόνια με μεγάλες καταστροφές δασικού πλούτου και ανθρωπίνων ζώων. Αυτός ο αντιεπιστημονικός διαχωρισμός, ο διαχωρισμός της πρόληψης από την καταστολή των πυρκαγιών, αποτελεί μια βασική αιτία για την αρνητική κατάσταση που υπάρχει. Και μάλιστα σε υπηρεσίες που έχουν διαφορετικό ρόλο και κατεύθυνση και δεν συντονίζονται ούτε σε επίπεδο του ίδιου Υπουργείου. Όλη αυτή η κατάσταση φυσικά επιδεινώνεται τραγικά αν τη δει κανένα σε συνδυασμό με τη μηδενική χρηματοδότηση και τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα. Το σχήμα αυτό όχι μόνο δεν οδήγησε σε ενότητα μέσων και δράσεων, αλλά είχε και ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη υποχρηματοδότηση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, την απαξίωση συνολικά προσωπικού και μέσων. Βλέπουμε και εσάς, κυρία Γεννήματα, να έχετε βγει στα κεραμίδια. Δικαίως θα πει κάποιος βέβαια, αλλά εσείς δεν ξέρετε τίποτα για όλα αυτά? Εσείς και το κόμμα σας που για τόσα χρόνια κυβέρνηση
κυβέρνησε δεν έχει καμιά ευθύνη. Κι όμως αυτή η αντιεπιστημονική διάσπαση της δασοπροστασίας με τον διαχωρισμό της πρόληψης από την καταστολή θεσμοθετήθηκε επί των ημερών σας το 1998 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό το Σιμίτη. Σήμερα πολλοί από αυτούς που στήριξαν αυτό το διαχωρισμό κάνουν την αυτοκριτική τους βλέποντας τα τραγικά αποτελέσματα αυτής της επιλογής. Εσείς κύριοι του Κινάλ, του πάλε ποτέ ΠΑΣΟΚ, δεν έχετε τίποτα να πείτε γι' αυτό. Ποια κυβέρνηση είχε ως πολιτικό στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία του δάσους? Καμία. Όλοι σας αντιμετωπίζετε το δάσος ως το πεδίο μιας αδιφάγας καπιταλιστικής ανάπτυξης της κερδοφορίας. Και όλοι σας, μηδενός εξαιρουμένου, χτίζατε ο ένας πάνω στον άλλον με τους νόμους για την ραγδαία εμπορευματοποίηση της γης. Έτσι, η Νέα Δημοκρατία θέσπισε τη λεγόμενη νέα πολιτική για τα δάση, αναγνωρίζοντας τη δράση των μονοπωλιακών ομίλων στα δασικά οικοσυστήματα, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση με σειρά νόμων για τις βοσκίσιμες γαίες, για τις οικιστικές πυκνώσεις, αποχαρακτήριζε δασικές εκτάσεις. Μάλιστα, με νόμο που ψήφισε το 2017, ο ΣΥΡΙΖΑ εξαίρεσε τους μεγάλους ομίλους στον κλάδο του τουρισμού από όλες τις απαγορεύσεις που διέπουν ένα αυθαίρετο. Όλοι σας βαδίσατε τον ίδιο επικίνδυνο δρόμο, παραβλέποντας την ολοκληρωμένη διαχείριση, την προστασία των δασών, ότι αυτή ακριβώς σημαίνει μελέτη διαχείρισης του δάσους με παρεμβάσεις στη σύνθεση της βλάστησης, υλοτομίες, δασοτεχνικά έργα, συντήρηση, βελτίωση υποδομών και δικτύων. Σημαίνει σύγχρονη μελέτη αντιπυρικής προστασίας που θα περιλαμβάνει όλα τα μέτρα δασοκομικά, διαχειριστικά, αντιπυρικά, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης που αυξάνουν την ικανότητα του δάσους να αντιμετωπίσει τη φωτιά πριν αυτή ξεσπάσει. Σημαίνει εξασφάλιση των προϋποθέσεων υλοποίησης με γενναία χρηματοδότηση, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, εξασφάλιση όλων των αναγκαίων μέσων. Ποια κυβέρνηση στελέχωσε επαρκώς με τον αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, με σύγχρονα μέσα, με υποδομές, το πυροσβεστικό σώμα το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί με τη φιλοσοφία και τη δομή σώματος ασφαλείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ίδια τη λειτουργία του και το ρόλο του? Δεν θέλω να πω πολλά, τα λέτε και εσείς οι ίδιοι αυτά, για το εποχικό προσωπικό της δασοπυρόσβεσης που είναι γερασμένο, για τα μέσα κατάσβεσης που είναι απαρχαιωμένα. Μια πλευρά μόνο θέλω να τονίσω που κανείς σκόπιμα δεν αναδεικνύει και αφορά την αποδυνάμωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού του. Ποιος έχει την ευθύνη για το γεγονός ότι 1.000 περίπου πυροσβέστες στελεχώνουν τις υπηρεσίες και τα κλιμάκια στα αεροδρόμια της Φράπορτ, στους ιδιωτικούς οδικούς άξονες, στο Ελευθέριος Βενιζέλος από την ημέρα της ιδιωτικοποίησής του? Γιατί κανείς σας δεν λέει κουβέντα γι' αυτό? Προφανώς γιατί δεν θέλετε να μπουν στο στόχαστρο οι λεγόμενοι επενδυτές και οι οικονομικές διευκολύνσεις που τους παρέχετε. Ό,τι και να κάνετε λοιπόν, το κάδρο των εγκληματικών ευθυνών σας έχει όλους μέσα. Βέβαια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προκαλεί και από πάνω, όταν λέει πως κυρίαρχος στόχος της ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη, βέβαια, ότι είναι πολύ σημαντικό ότι δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Είναι πρόκληση όμως να το επικαλείστε λέγοντας μάλιστα ότι δεν χάθηκε κανένας ολόκληρος οικισμός. Για ποιον οικισμό μιλάτε? Εδώ έχουν αφανιστεί ολόκληρες περιοχές. Μια ολόκληρη περιοχή, η Βόρεια Εύβοια, αφανίστηκε. Το έχετε πάρει χαμπάρι? Το ότι δεν υπήρχαν θύματα ή ακόμα και το ότι δεν κάηκε ένας ολόκληρος οικισμός οφείλεται πρώτα απ' όλα στην αυταπάρνηση, την αυτοθυσία των κατοίκων, οι οποίοι μαζί με τους λίγους πυροσβέστες έδωσαν μάχη σώμα με σώμα με τις φωτιές και κατάφεραν να σώσουν το σπίτι τους, τη ζωή τους, τα χωριά τους. Η ιεράρχηση που κάνετε
και που κάνατε κυρίως σε αυτή την τραγωδία, να αφήνετε το δάσος να καίγεται στο όνομα της προστασίας της ζωής, απέτυχε παταγωγός, γιατί κατακάηκαν πάνω από 1.200.000 στρέμματα δασών, καλλιεργιών, τελικά και σπιτιών, αφού αν περιμένεις τη φωτιά δίπλα στα σπίτια δεν τη σταματάς. Η δασική πυρκαγιά μπορεί και πρέπει να σταματάει μέσα στο δάσος. Τα πρώτα 10-15 λεπτά, αν δεν θες να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Το πρόβλημα δεν μπορούν να το λύσουν τα εναέρια μέσα. Το κύριο βάρος έπρεπε και πρέπει να δοθεί στην πρόληψη, στον σύγχρονο αντιπυρικό σχεδιασμό, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των δασών και της οργάνωσης των επίγειων δυνάμεων για την πρώτη προσβολή. Εσείς, αντί να προσλάβετε και να οργανώσετε επίγειες δυνάμεις, αντί να υλοποιήσετε μέσω των δασικών υπηρεσιών με προσλήψεις προσωπικού, επιστημονικού, δασεργατικού που θα χρησιμοποιηθεί για έργα το χειμώνα και το καλοκαίρι στη δασοπυρόσβεση κλπ. Με εκτέλεση μελετών, έργων διαχείρισης και αντιπυρικής προστασίας, τι κάνετε? Προχωράτε μόνο σε παραπέρα ενίσχυση των εναέριων μέσων, τα οποία χρειάζονται, αλλά δεν αποτελούν το κύριο μέσο. Αυτά κυρίως επιβραδύνουν, καθυστερούν την εξέλιξη. Οι επίγειες δυνάμεις όμως σβήνουν τις δασικές πυρκαγιές. Οι διάσπαρτες επίγειες δυνάμεις κάνουν την πρώτη προσβολή στο δάσος με βάση το συγκεκριμένο αντιπυρικό σχεδιασμό. Κάνατε σημαία σας τις εκκενώσεις. Εκκενώσεις χωρίς σχέδιο, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς υποδομές συγκέντρωσης, χωρίς εξασφάλιση δηλαδή όλων των προϋποθέσεων. Όπου έγιναν, έγιναν οριζόντια, χωρίς να έχετε εξασφαλίσει ένα οργανωμένο μηχανισμό εκκενώσεων. Χώρια που σε κάποιες περιπτώσεις στέλνατε τον κόσμο μέσα στις φλόγες από λάθος, που αποφεύχθηκε ακριβώς γιατί ο κόσμος ήξερε το χώρο του, τα χωριά του, έσβηνε τις φωτιές και δεν πειθάρχησε σε λάθος εντολές. Ήμουνα και προσωπικός μάρτυρας ενός τέτοιου γεγονότος σε εξέλιξη πυρκαγιάς που σας έκανα παρέμβαση γι' αυτό. Για το τι έστειλε και τι μήνυμα έδινε. Κι όμως, αν κάτι έπρεπε να είχατε εξασφαλίσει μετά την τραγωδία στο μάτι, ήταν αυτό. Και όχι εκενώστε, δηλαδή τρέξτε να σωθείτε. Οι ευθύνες λοιπόν δεν παραγράφονται. Η επιμονή σας μάλιστα πριν καλά-καλά οι φωτιές σβήσουν, να περάσει η συζήτηση στην επόμενη μέρα, μην νομίζετε ότι θα σας απαλλάξουν από αυτές τις ευθύνες. Το αντίθετο. Όσο πιο πολύ μιλάτε για τη δήθεν πράσινη μετάβαση, η οποία επιβάλλεται από την κλιματική κρίση, τόσο πιο πολύ καρφώνεστε. Σαν έτοιμοι από καιρό, προβάλλατε ως μοναδική διέξοδο τις δήθεν πράσινες business. Μόνο που οι δουλειές πάνω στα καμένα, μόνο πράσινες δεν είναι. Και αυτά περί προστασίας του περιβάλλοντος είναι για τις εκθέσεις των παιδιών του Δημοτικού. Και η λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη με πρόσχημα φυσικά το περιβάλλον, μπας και ξεγελάσετε τα νέα παιδιά, το λαό, στόχο έχει να διαμορφωθούν μεγαλύτεροι ρυθμοί κερδοφορίας για νέες επενδύσεις κάποιων στον τομέα της πράσινης ενέργειας και σε διάφορους άλλους κλάδους της οικονομίας. Όλοι γνωρίζουν ότι το δάσος είναι το μοναδικό κοινωνικό αγαθό, ο μοναδικός φυσικός πόρος που με τη λειτουργία του εγκλωβίζει τον άνθρακα και παράγει οξυγόνο, με μοναδική προϋπόθεση την ολοκληρωμένη διαχείριση, την προστασία του, για να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την προσφορά του αυτή. Πόσο υποκριτική είναι τελικά η πράσινη ευαισθησία σας? Πόσο ψεύτικο αποδεικνύεται το ενδιαφέρον σας για τη δήθεν αντιμετώπιση της όποιας κλιματικής αλλαγής? Εκεί, στους μεγάλους ομίλους της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης, θα κατευθυνθούν και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι τυχαίο που τόσο εσείς της κυβέρνησης, όσο και εσείς της αντιπολίτευσης, υπερθεματίζετε τις παρεμβάσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης για την περιβόητη πράσινη ανάπτυξη. Όταν μιλάμε όμως για Ταμείο Ανάκαμψης, μιλάμε για αυτό το νέο υπερμνημόνιο που θα πληρώνει συνεχώς ο λαός, και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Φτάνει να σκεφτεί κανείς πως για κάθε εκταμίευση
θα πρέπει να νομοθετούνται αντεργατικά μέτρα, όπως το πρόσφατο νομοθετικό τερατούργημά σας που καταπατά εργασιακά δικαιώματα. Και όπως μπορεί ο καθένας να καταλάβει, ο πακτολός των δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο δεν θα πάει στη δημόσια υγεία, στην εκπαίδευση, σε μισθούς, σε συντάξεις, στη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών. Δεν θα πάει σε έργα ζωτικής σημασίας για την προστασία του λαού από φυσικές καταστροφές. Δεν θα πάει σε στήριξη των μικρών επιχειρηματιών, αλλά για να χρηματοδοτηθούν οι πράσινες business. Σας ακούσαμε να λέτε πως η κυβέρνησή σας θέλει και ξέρει και μπορεί να ξαναχτίσει ό,τι γκρέμισαν οι φωτιές, ότι η δέσμευσή σας είναι να ξανακερδίσουμε ό,τι χάσαμε. Αυτό σημαίνει πως είναι ανάγκη να κηρυχθούν άμεσα αναδοσετές όλες οι δασικές εκτάσεις που κάηκαν, όμως χωρίς αναδόχους όπως βαφτίσατε τους μεγαλοεπιχειρηματίες που θα τρέξουν τα σχέδιά τους στις καμένες περιοχές. Απαιτείται να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών. Η υπαγωγή μάλιστα της δασικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έρχεται για να συνδέσει ακόμα περισσότερο τα δάση με τις επιζήμιες πράσινες επενδύσεις στο χώρο της ενέργειας. Για τις λαϊκές οικογένειες που καταστράφηκαν, το να ξανακερδίσουμε ό,τι χάσαμε και να τα ξαναναστήσουμε, που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ξέρετε τι σημαίνει? Να μείνουν στον τόπο τους, να πάρουν πίσω ό,τι έχασαν, το σπίτι τους, τη δουλειά τους, το εισόδημά τους. Αυτό βροντοφώναξαν οι χιλιάδες κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας το Σάββατο στον κόμβο της Τροφιλιάς που αναφέρατε, σε μια μεγάλη συγκέντρωση που θαύτηκε όμως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί φοβάστε, τρέμετε τη λαϊκή πρωτοβουλία, τη λαϊκή κινητοποίηση και δράση, το λαϊκό έλεγχο, γιατί ξέρετε πως θα ξεσπάσει πάνω σας πολιτικά η λαϊκή οργή από αυτά τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Θέλουν πίσω τα σπίτια τους, τη δουλειά τους, το δάσος τους, τις ασχολίες τους, τις καλλιέργειές τους, το βιός τους, το εισόδημά τους. Αυτό θέλουν οι κάτοικοι στην Εύβοια, στην Ηλία, στην Αρκαδία, τη Μεσσηνία, σε όλη την Αττική, στις άλλες περιοχές. Τα μέτρα που μέχρι τώρα ανακοίνωσε η κυβέρνησή σας δεν εξασφαλίζουν τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που μπορεί κάπως να ανακουφίσει τους πυρόπληκτους είναι η αποζημίωση στο 100% των ζημιών. Η πλήρης αποκατάσταση του εισοδήματος που χάθηκε και για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται οι συνέπειες. Για παράδειγμα, στη Βόρεια Εύβοια μένουν πολλοί κτηνοτρόφοι, αγρότες, ρετσινάδες. Όλοι αυτοί ζούσαν σε άμεση ή έμεση εξάρτηση από το δάσος. Μέχρι αυτό να επανέλθει στη θέση που να συμβάλλει στην παραγωγή και με αντίστοιχες ποσότητες ρητίνης, μελιού, δεν μπορεί να καλυφθεί η ζωή τους με τα επιδόματα, τα οποία μάλιστα έχουν και συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Επίσης, πώς θα αποδώσει μέσα σε 2 ή 4 χρόνια η ελιά, με βάση αυτά που λέτε για το χρονικό διάστημα που θα δίνονται επιδόματα, όταν οι ελαιοπαραγωγοί έχασαν ελαιόνες πολλών ετών που δεν μπορούν να αντικατασταθούν σε άμεσο χρόνο? Το επίδομα που θα τους δίνετε τι θα πρωτοκαλύψει? Τα πάγια οικονομικά έξοδα, τα νέα έξοδα που προστίθενται σε μια πυρόπληκτη οικογένεια για τη διαβίωσή της, ή αυτά που προκύπτουν για τη δημιουργία, τη συντήρηση, την κατασκευή καλλιεργήσιμων εδαφών, βοσκοτοπιών και άλλα? Από πού θα καλυφθούν αυτά? Η παύση πληρωμών του ένφια για 3 χρόνια είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δεν μπορεί να δώσει ούτε ανάσα ανακούφιση στους πυρόπληκτους που για τα επόμενα πολλά χρόνια πρέπει να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους από την αρχή. Ενώ τι θα γίνει με αυτά τα ακίνητα που δεν έχουν αποδεδειγμένα από τους ελέγχους σας καταστραφεί ολοσχερός, όπως λέτε, ή έχουν υποστεί λειτουργικές ζημιές? Δηλαδή, ένας αγρότης που έχει χάσει το εισόδημά του, αλλά το σπίτι του δεν έπαθε λειτουργική ζημιά, θα συνεχίζει να πληρώνει ένφια γι' αυτό, και με ποιο εισόδημα? Οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες είναι στον αέρα.
Στη Βόρεια Εύβοια, όπως και στις άλλες περιοχές, υπάρχουν πολυπληθή τμήματα που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, τον επισιτισμό, καθώς οι περιοχές προσέλκυαν και ειδικά της Βόρειας Εύβοιας πάρα πολλούς τουρίστες λόγω του φυσικού της πλούτου. Πώς θα επιβιώσουν αυτές οι μικρές επιχειρήσεις? Με το να μην επιτρέψουν, να μην επιστρέψουν την επιστρεπτέα καταβολή, ξεχάσατε ότι αυτά τα χρήματα είχαν δοθεί για να στηριχτούν από τις συνέπειες της πανδημίας? Τώρα, ακόμα κι αν καταφέρουν να φτιάξουν τις επιχειρήσεις τους, έχουν να αντιμετωπίσουν τη νέα συνολική κατάσταση στην περιοχή, που πλέον είναι κρανιού τόπος. Ενώ το τέλος επιτιδεύματος και οι ασφαλιστικές εισφορές αναστέλλονται για 6 μήνες, λες και μετά από 6 μήνες οι επιχειρήσεις θα σταματήσουν να είναι πληττόμενες. Για να μην μιλήσουμε για τις αποζημιώσεις που έχετε εξαγγείλει. Δεν εξασφαλίζεται από πουθενά ακόμα το ποιοι και πώς θα τις πάρουν. Δηλαδή, ποιος θεωρείται πληττόμενος και ποια είναι τα κριτήρια για το πόσο πυρόπληκτος είναι? Θα μπουν μέσα στις ζημιές αδήλωτα ή ανασφάλιστες υποδομές, ζώα, άλλη περιουσία? Τι θα γίνει με τις καταστροφές σε δεύτερη κατοικία? Το μέτρο που αφορά τους εργαζόμενους, θέτοντάς τους σε αναστολή για το επόμενο διάστημα, πετάει εκτός μεγάλο τμήμα εργαζομένων, αφού δεν υπολογίζει αυτούς που δουλεύουν ανασφάλιστοι, αυτούς που λύθηκε η σύμβασή τους μόλις ξεκίνησαν οι πυρκαγιές, αυτούς που φέτος δεν ξεκίνησαν δουλειά στον επισιτηρισμό τουρισμό λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Αλήθεια, έχετε υπόψη σας τις δυσκολίες που έχουν προκύψει με τη διαδικασία κατάθεσης και των δικαιολογητικών? Πολλοί αναγκάζονται να καταφεύγουν σε ιδιώτες λογιστές που κοστίζουν αρκετά. Δεν έχουν όλη πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ούτε γνωρίζουν τα δικαιολογητικά και άλλα. Ενώ δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα για την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, για κατάργηση ναύλων στα ferry boat και άλλα. Η ανακοίνωση της ΔΕΗ που δίνει το δικαίωμα στους πληττόμενους να μην πληρώσουν τον τρέχοντα λογαριασμό είναι για κοροϊδία. Οι κάτοικοι, οι επαγγελματοβιοτέχνες, οι αγρότες της περιοχής χρειάζεται να έχουν εξασφαλισμένο δωρεάν ρεύμα για όλο το διάστημα που θα χρειαστεί η πλήρης ανοικοδόμηση των κατοικιών τους, των επιχειρήσεών τους και άλλα. Αρκετές από τις οικογένειες επίσης που έχουν πληγεί έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Απαιτείται με ευθύνη του κράτους να δοθεί μηνιαίο φοιτητικό επίδομα, για παράδειγμα. Να εξασφαλιστεί δωρεάν στέγαση, σίτηση, μετακίνηση, δωρεάν ίντερνετ, αναλώσιμα, βιβλία. Με δύο λόγια, τίποτε λιγότερο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από την γρήγορη, άμεση και καθολική 100% αποζημίωση για όλους τους πυρόπληκτους. 100% αποζημίωση σημαίνει πως θα αποζημιωθούν για όλα και χωρίς κανένα εμπόδιο. Από το πρώτο ζώο, τη ρίζα και άλλα, είτε είναι ασφαλισμένο, σημαδεμένο, είτε όχι. Με ευθύνη του κράτους να καλυφθεί το κόστος καταγραφής παράδοσης δικαιολογητικών. Με πλήρη διαγραφή χρεών προς το δημόσιο, προς τις τράπεζες, προς τις ασφαλιστικές εταιρείες όλων των κατοίκων. Ειδικά για τους ρετσινάδες της Βόρειας Εύβοιας απαιτείται η εξασφάλιση μόνιμης δουλειάς με σύμβαση εργασίας, μισθό και δικαιώματα των ρετσινάδων για την αναδάσωση, συντήρηση του δάσους. Απαιτούνται συνολικά μόνιμα και επαρκή μέτρα εισοδήματος σε αγρότες, αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, εργαζόμενους σε κάθε πληγήσα περιοχή. Σε όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί απαιτούνται άμεσα εκτεταμένα αντιδιαβρωτικά μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας. Εκπέμπουμε σήμα κινδύνου μπροστά στο φθινόπωρο και το χειμώνα, ειδικά για την Εύβοια που είναι επιβαρημένη από προηγούμενες φυσικές καταστροφές και φαινόμενα. Προχωρήστε άμεσα σε όλα τα αναγκαία αντιπλημμυρικά μέτρα για να μην θρηνήσουμε ζωές. Δεν μας αρκούν οι υποσχέσεις οι γενικές και από το βήμα της Βουλής. Αυτό φωνάζει όλος ο εργατικός, ο λαϊκός κόσμος
και στην Εύβοια και παντού που κάθε χρόνο καίγεται και πνίγεται, που κάθε φορά ακούει όλο υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Ακόμα περιμένουν τις αποζημιώσεις, τα έργα υποδομής από τις προηγούμενες καταστροφές. Και αν νομίζετε ότι με τις επιτροπές και τα επιτροπάτα που φτιάχνετε και που προτείνει και η αξιωματική αντιπολίτευση και τις διάφορες μεγαλοστομίες θα τους ξεγελάσετε πάλι, κάνετε λάθος. Πείρα και γνώση πλέον υπάρχει και αυτοί πρέπει να αξιοποιήσουν όλοι για να μπορέσουν την επόμενη μέρα να σταθούν στα πόδια τους. Μόνο την τελευταία διετία της Νέας Δημοκρατίας να πάρει κανείς υπόψη, θα δει πόσο ενισχύθηκε το οπλοστάσιο της καταστολής και του αυταρχισμού απέναντι στο λαό, αντί για ενίσχυση της πυροσβεστικής, των δασικών υπηρεσιών, των νοσοκομείων της χώρας, με προσωπικό, μόνιμο. Όμως, εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με την ιδέα ότι όταν πιάνει μια φωτιά, θα απειλούνται και τελικά θα γίνονται στάχτη σπίτια, περιουσίες, δάση. Δεν συμβιβαζόμαστε ότι όταν θα βρέχει θα πλημμυρίζουν ολόκληρες περιοχές, θα κινδυνεύουν συνάνθρωποι μας. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε ότι εν έτη 2021 η ανθρώπινη ζωή θα μένει απροστάτευτη. Τα τεράστια βήματα της επιστήμης μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των δασών από κάθε κίνδυνο, ιδιαίτερα από τις δασικές πυρκαγιές και συνολικά του φυσικού πλούτου. Η αντιστοίχηση των δυνατοτήτων της επιστήμης με την ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με τις ρεαλιστικές προτάσεις του ΚΚΕ. Οι προτάσεις αυτές ταυτόχρονα μας οδηγούν και σε ένα δρόμο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του τόπου μας διαφορετικό από ό,τι μέχρι σήμερα, που στο επίκεντρό του θα έχει πρωταρχικά την εξασφάλιση της λαϊκής ευημερίας, την προστασία της ζωής των εργαζομένων και του ίδιου του περιβάλλοντος. Αυτόν τον δρόμο ανοίγουν οι σημερινές διεκδικήσεις, η δράση, οι θέσεις όσων βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα μέσα από συλλογικούς φορείς του κινήματος με ενότητα, οργάνωση, διεκδίκηση, αλληλεγγύη, ώστε κανένας να μην είναι μόνος του. Σε αυτό το δρόμο μαζί βαδίζει το ΚΚΕ, γιατί μόνο ο ίδιος ο λαός μπορεί να σώσει τελικά το λαό. Ευχαριστώ.